Λοιπόν, για το 2023 η Peugeot έχει 5 νέα μοντέλα και βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα των Golf και των Resort στη Μάλαγα της Ισπανίας για να δοκιμάσουμε δύο από αυτά. Το XP400 όπως βλέπετε και το PM01 το οποίο έρχεται σε δύο εκδόσεις 125 και 300 κυβικών. Ωστόσο, πιο σημαντικό απ' όλα είναι το XP400 διότι πρόκειται για μια δικιά τους δημιουργία. Είναι ένα σκούτερ το οποίο υπόσχεται αυτό που δείχνει με την εμφάνισή του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πατήσετε και λίγο χώμα. Μέχρι εκεί. Δεν υπόσχεται δηλαδή κανένας ότι αν θέλατε ένα σκούτερ για καθημερινή χρήση και ένα εντούρο, ότι τώρα αυτά τα δύο παντρεύονται και μπορείτε να κάνετε και τα δύο με ένα όχημα. Σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, το XP400 θέλει να είναι το καθημερινό σας όχημα, το οποίο τα Σαββατοκύριακα ή στις καλοκαιρινές σας διακοπές δεν θα σας αφήσει πίσω. Θα μπορείτε να πάτε σε όλες αυτές τις υπέροχες παραλίες που έχει η Ελλάδα και να μην έχετε κανένα πρόβλημα να τις εξερευνήσετε. Πάμε όμως να δούμε ποια είναι τα σημαντικά του στοιχεία και τι κάνει καλύτερα, οδηγώντας το. Πάμε να τα δούμε λοιπόν στην πορεία. Εξ ολοκλήρου φτιαγμένο στη Γαλλία μαζί με τον κινητήρα, που είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια, καθότι έτσι ολοκληρωτικά και όχι τυπικά, το XP400 τιμά απόλυτα τη σήμανση Made in France. Το XP400 αποτελεί μάλιστα το νεότερο παράδειγμα για το γεγονός πως οι ιστορικές μάρκες μπορούν να μείνουν στη χώρα τους. Και η Peugeot Motocycles είναι μία από τις πλέον ιστορικές εταιρείες μοτοσυκλετών, ευρύτερα γνωστή για τα αυτοκίνητα φυσικά, αλλά παράλληλα και η πρώτη υπογραφή στο βιβλίο της Παγκόσμιας Ιστορίας Μοτοσυκλέτας. 125 χρόνια αδιάκοπης παρουσία στη μοτοσυκλέτα για την Peugeot, 125 χρόνια που είναι στην παραγωγή, χωρίς δηλαδή να μετράμε τα πρώτα πειράματα με κινητήρες πάνω σε ποδήλατα. Είναι ένα στοιχείο που πρέπει να φανερώνει σε όσους δεν ξέρουν την ιστορία της και μπορεί να την συσχετίζουν με άλλες εταιρείες αυτοκινήτου που καιροσκοπικά μπαίνουν στο δίκυκλο, πως η Peugeot ήταν εδώ πρώτη και είναι εδώ για να παίξει το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Οδηγώντας τους εδρόμους της Πορτογαλίας αρχικά, το XP400 μας το δείχνει αυτό με τον καλύτερο τρόπο, μπαίνοντας στην adventure κατηγορία του σκούτερ που είναι ανερχόμενη και βάλεται από αρκετές διαφορετικές προτάσεις. Και πολλές από τις προτάσεις περισσότερο υπόσχονται και λιγότερο πραγματοποιούν όσα δηλώνει η adventure εμφάνισή τους. Στο μοτό έχουμε αναφέρει ξεκάθαρα που ανήκει κάθε πρόταση, όπως ξεκάθαρο πρέπει να είναι τώρα πως το XP400 ξεχωρίζει ως ένα από εκείνα τα σκούτερ που πραγματοποιεί απόλυτα τις υποσχέσεις που δίνει η επιτηδευμένη και μοντέρνα εμφάνισή του. Η εκτός δρόμου οδήγηση σε αυτά τα σκούτερ πρέπει να νοείται ως διευκόλυνση να κατέβει σε μια παραλία με λιγότερο κόσμο το καλοκαίρι ή να ανέβει στο χειμώνα σε εκείνον τον ξενώνα που είναι έξω από το δημοφιλές χωριό που μαζεύει κόσμο και ήθελες πάντα να τον επισκεφτείς γιατί προσφέρει καλύτερη θέα. Με το XP400, εκείνα τα λίγα χιλιόμετρα χωματόδρομου που σε έκανα να το σκεφτείς δεν αποτελούν πλέον ζήτημα. Εννοείται λοιπόν πως δεν σκέφτεται κανείς ένα τέτοιο σκούτερ για κάτι περισσότερο από την περιστασιακή χρήση σε χωματόδρομους με εξερευνητική απλά διάθεση. Αντιθέτως, μπορεί να είναι το καθημερινό ευέλικτο όχημα που τα Σαββατοκύριακα ή σε κάθε ευκαιρία για εξόρμηση δεν σε αφήνει να σκεφτείς δεύτερη φορά ούτε τις αποστάσεις ούτε και την επιλογή του προορισμού. Απλά ξεκινάς χωρίς δεύτερη σκέψη με το σκούτερ που καθημερινά οδηγείς. Είναι μια πολύ σημαντική μορφή ελευθερίας αυτή και ο λόγος που αναδεικνύεται εμπορικά η συγκεκριμένη κατηγορία με το XP400 να την εκφράζει πλήρως. Ωστόσο, τα τοπία και οι δρόμοι της Πορτογαλίας μπορεί να ανοίγουν το μάτι, δεν εξηγούν όμως την πορεία της Peugeot Motocycles στην Ελλάδα συγκεκριμένα, που τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από πολλά κύματα. Τι καλύτερο από το να αφήσουμε και γι' αυτό την εικόνα να έχει τον πρώτο λόγο. Διότι η φαντασμαγωρική παρουσίαση που διοργάνωσε ο Όμιλος Σαρακάκη, που πλέον ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσώπευσή της στη χώρα μας, ήταν από τις πλέον θεματικές των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Τα στελέχη του Όμιλου Σαρακάκη, όπως και ίδιος άλλωστε, μας υποδέχτηκαν στο Experience Center στο Ελληνικό, εγκαινιάζοντας τη νέα αυτή συνεργασία που μάλιστα τίμησαν με την παρουσία τους και οι άνθρωποι της Peugeot Motocycles που ταξίδευσαν μόνο για αυτό το λόγο, φανερώνοντας πόσο σημαντική θεωρούν και για εκείνους τη νέα αυτή συνεργασία σε μια χώρα όπως η δική μας, όπου τα δίκυκλα είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μας. Στο τέλος, θα παρακολουθήσετε μια σύντομη συνέντευξή τους, όμως ας δούμε τώρα όσα είπαν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει την Peugeot Motocycles στην Ελλάδα. Φέτος είναι η χρονιά της Peugeot. Κλείνει 125 χρόνια από την ίδρυσή της. Πρόκειται για το μακροβιότερο κατασκευαστή μηχανοκίνητων δίτροχων στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς ότι η Peugeot μας επέλεξε και μας εμπιστεύθηκε να είμαστε αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας των προϊόντων της στην Ελλάδα. Επιτυχία για εμάς είναι να μείνουμε πιστοί στο όραμά μας, που δεν είναι άλλο από το να λειτουργούμε με βιώσιμο τρόπο και να προσφέρουμε απαράμιλης ποιότητας και υψηλής ασφάλειας προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και μία άξιοι εξυπηρέτηση με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των πελατών μας. Καλησπέρα και από μένα σε μια πολύ σημαντική μέρα.
Σήμερα επαναλανσάρουμε στην Ελλάδα μία μάρκα, την πιο ιστορική ίσως μάρκα στην ευρωπαϊκή αγορά. Μία μάρκα η οποία συνδέεται με την κατασκευή, παραγωγή των πρώτων δικύκλων παγκοσμίως. Και μία μάρκα η οποία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ, που δυστυχώς η παρουσία της εδώ την αδικούσε. Η προσπάθειά μας αυτή να βγούμε στην αγορά, να δημιουργήσουμε νέες σχέσεις, να εκπροσωπήσουμε νέους οίκους, σημαντικούς οίκους όπως είναι η Peugeot, έρχεται παράλληλα με μια προσπάθεια να παραστούμε στην ελληνική αγορά όπως ακριβώς πρέπει στη σύγχρονη εποχή. Η ομάδα που θα υποστηρίξει την Peugeot είναι πολλά υποσχόμενη. Ηγείται αυτής στέλεχος της αγοράς, ο κύριος Κοσκινάς, πολλοί από εσάς τον γνωρίζετε, ο οποίος ήρθε στην εταιρεία ακριβώς για αυτό το σκοπό, να μπορέσει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, να βγει η Peugeot ξανά στον δρόμο, τους ελληνικούς δρόμους, με τον τρόπο που τις αρμόζει. Από τη μεριά μας, να θεωρείται δεδομένο ότι αυτή η προσπάθεια που καταβάλουμε σαν όμιλος συνολικά θα συνεχιστεί. Και στο τέλος της ημέρας θεωρώ ότι θα είμαστε απόλυτα δικαιωμένοι για την επιλογή μας να επιμείνουμε να πάρουμε τη μάρκα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε και να καλέσω στο βήμα τον Νικολά Λεπτή να μας δώσει κάποια στοιχεία για το νέο identity της μάρκας παγκοσμίως. Νικολά. Καλησπέρα. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Nicolas Le Petit, International Sales Director. Peugeot Motocycle is proud with a fantastic partner such as Serakakis Group. Our vision can be expressed in only one word, allure. Allure means powerful attraction and excitement. And finally, our product portfolio. We launch 5 new products. In only 1 year. So I give the floor to Tinos Efrachisto. Thank you for your attention. Πάντα η μάρκα ήταν κοντά στην εξέλιξη της αστικής μετακίνησης. Γιορτάζοντας τα 125 χρόνια της μάρκας Peugeot, ήρθε η ώρα να αποτίσουμε φόρο τιμής στα πρώτα σκούτερ. Να δημιουργήσουμε μια γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος με την επιθυμία να προσαρμοστούμε στο σύγχρονο αστικό τρόπο ζωής. Το E-Street Zone είναι ένα Ελένα δίκυκλο, αμυγός ηλεκτρικό, διαθέτει έναν hub κινητήρα, το PM01 σίγουρα θα ξεχωρίσει τους ελληνικούς δρόμους και αναμένεται έως το τέλος του έτους. Μιλάμε για μια μοτοσικλέτα η οποία έχει επιθετικές γραμμές, τονίζει μια σιλουέτα αθλητική, απλή και κομψή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλεσάντρο. So. I will present to you two products that are most probably the most important for the Greek market. The first one is Tweet. We designed this bike with the three main selling points in our mind. One is the style, so to be unique. And to be unique means also that when, for example, customers enter a shop where there are more models from more brands, our one will immediately stick out and it will be immediately recognizable. Fit for the city means that the bike is actually engineered to provide real performance in the traffic, in everyday life. And then the accessibility, which is in terms of obviously price positioning, but also in the sense of the physical size of the scooter. XP400 is a very important product, not only in Greece, but in the rest of Europe and in international markets, because this is what is actually supporting our new premium image. We design it to be a product that people can use every day to go to work or to go to meet their friends, but also to use it in the weekend. So it's a really versatile 360 degrees usage type of bike. Whatever you can think of as a not even as a gadget, but as an option, is already available on XP400. So talking about the engine, as you know, it's a 400cc unit. It has 36.7 horsepower, and it's a torquey engine.
And at the same time, it's quite good in terms of fuel consumption. You buy this vehicle because it is functional, but it also because it's a joy to ride. We wanted also to inspire some intrepid spirit, and actually this is a scooter with which you can go off the beaten track with ease. And... Ευχαριστούμε πολύ όλους. Για πρώτη φορά λοιπόν η Peugeot Motocycles θα έχει στη χώρα μας την υποστήριξη ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους στον χώρο της αυτοκίνησης και της μοτοσυκλέτας, πράγμα που θα πρέπει να αποτελεί καθησυχαστικό βήμα για τους έως τώρα ιδιοκτήτες και εγγύηση υποστήριξης για τους νέους από εδώ και πέρα. Ήδη τα πρώτα XP400 έχουν βγει στους ελληνικούς δρόμους και δείχνουν πως προσαρμόζονται εξαιρετικά στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε εμείς τα σκούτερ. Θα δώσω λοιπόν για λίγο το σκητάλι σε έναν από τους αρχισυντάκτες του περιοδικού μοτό, τον Μπάμπι Μέντι, για να δούμε το XP400 και επί ελληνικού εδάφους και την εργονομία θέσης οδήγησης που βολεύει εξίσου αναβάτες από 1,70 έως πάνω από 1,80. Επιστρέφοντας ο Δάνος από την Ισπανία, μου είπε ότι η Peugeot έχει σχεδιάσει ειδικά τη θέση οδήγησης και το σχήμα της σέλας για να το φτάνουν όλα τα αναστήματα. Οπότε τώρα που ήρθα στην Ελλάδα, είναι ευκαιρία να πάρω και εγώ μια γεύση από το καινούριο XP400 GT. Βασική επίσης λεπτομέρεια πως το παράλληλα τοποθετημένο αμορτισέρ πίσω κάνει εξαιρετική δουλειά στο να προσπεράσει την αχίλιο πτέρνα που έχουν όλα τα σκούτερ με την τοποθέτηση του κινητήρα, τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και σε οδήγηση στο χώμα. Το ατσάλινο πλαίσιο του XP400 έχει την απαιτούμενη ακαμψία για να συνεχίσει να σβήνει ό,τι αναρτήσεις έχουν αφήσει να περάσει. Ενώ τα μας πιένε φαρδιά με αντιλουσιαστική επίστρωση και έξτρα προστασία από τα κάγκελα. Τα κάγκελα που ανήκουν στον έξτρα εξοπλισμό επιτρέπουν την οδήγηση με adventure boats, προσθέτοντας πλάτος σε τα μας πιέ ενώ ταυτόχρονα τα προστατεύουν. Τα σκούτερ έχουν πολύ άμεση μετάδοση και από ένα όριο που δύναμη και πάνω η ύπαρξη ηλεκτρονικών βοηθημάτων είναι υψηλότερη σημασία ακόμη και από δυνατότερες μοτοσυκλέτες. Βασική προϋπόθεση για τα ηλεκτρονικά είναι να δουλεύουν σωστά και να μην είναι εκεί απλά για να δικαιολογήσουν υψηλή τιμή πώλησης. Αν λοιπόν το XP400 μπορεί να ξεκινά σε ανηφόρα χωμάτινη, να κρατά την περιστροφή του πίσω τροχού στο όριο ακριβώς της πρόσφυσης και του σπιναρίσματος, χωρίς κομπιάσματα στην απόκριση της γαζιέρας, τότε πολύ απλά τα ηλεκτρονικά του είναι ένα επίπεδο πάνω από οτιδήποτε άλλο στην κατηγορία. Αυτή ακριβώς είναι και η πραγματικότητα που επεκτείνεται στο επίσης εξαιρετικό ABS που με επιτυχία μπορεί να σταματήσει γρήγορα και με ασφάλεια το XP400 που ζυγίζει 231 κιλά. Το συνολικό βάρος δεν ξεφεύγει από το όριο της κατηγορίας, καθώς το XP400 προσφέρει χώρους και ανέσεις μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες, με αρκετό χώρο και κάτω από τη σέλα που μπορεί να φιλοξενήσει κράνος ή αποσκευές. Στην επιτυδευμένη φάνηση να προσθέσουμε την εξαιρετική ποιότητα βαφής και την πολύ καλή συναρμογή των πλαστικών που εγγυάται πως το XP400 θα παραμείνει δίχως τριγμούς μετά από πολλές εξερευνήσεις μακριά από την άσφαλτο. Η απόδοση αναπτύσσεων και πλαισίου είναι το βασικό στοιχείο, όπως είπαμε, για ένα σκούτερ αυτής της κατηγορίας. Συχνά παραβλέπεται όμως η αντοχή του πλαστικού κουστούμιου στην χρόνια χρήση αυτής της μορφής. Παρότι δεν γίνεται να ταξιδέψουμε μπροστά στον χρόνο, η πιο προσεκτική ματιά και ο έλεγχος ενώσεων των διαφορετικών τμήματων και η τεχνοτροπία που αυτή ακολουθεί μπορεί να μας δώσει μια πρώτη εικόνα περί αντοχής στην κακουχία. Οι 17-ρωτες τροχοί, όπως έχουν όλες οι τρεις μοτοσυκλέτες, υπόσχονται πληθώρα επιλογών στην επιλογή ελαστικών καθώς και άμεσα αντιδράση κατά την οδήγηση. Εξαιρετική και η ευανάγνωστη εγχρωμητή αυτή οθόνη που δίνει στον αναβάτη όλες τις πληροφορίες με αμεσότητα καθώς μια ματιά αρκεί για να τα συγκεντρώσεις όλες. Ασύρματο κλειδί που το εκτιμά στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας καθώς και αναλογικά μεγάλα όργανα που τονίζουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της Peugeot Motocycles είναι ορισμένα από τα στοιχεία που πρέπει κανείς να εκτιμήσει πέρα από την οδηγική του συμπεριφορά. Το XP400 είναι λοιπόν ένα μοντέλο που ταιριάζει απόλυτα στους ελληνικούς δρόμους και ταυτόχρονα σηματοδοτεί τη νέα πορεία που διαγράφει η Peugeot Motocycles στη χώρα μας. Ας δούμε λοιπόν τι είπαν και τα στελέχη της μητρικής εταιρείας που ταξίδευσαν από τη Γαλλία για να εγκαινιάσουν τη νέα εποχή της ιστορικής μάρκας στη χώρα μας. Πώς κρίνετε την ελληνική αγορά και τις ιδιαιτερότητες σας, ταιριάζει με την γκάμα σας? Really what I thought to find here in Greece, because we used to be there for many years. Sadly we were not present for 2 years now, but the market is still the same in Greece. The Greek market is very interesting because the size is growing every year for 10 years, I think, now, except for 2020 with the COVID boil. But it is very important for Peugeot Motocycle to come back here because
all our new products are fitting perfectly with your market. So it is a fantastic project for us to come back here in Greece. Αυτή τη στιγμή, ποιος θεωρείτε πως είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής σας, όχι μόνο στην ελληνική, αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά? In the European market, we are competing with some premium brand now. If you asked me this question a few years ago, I would tell you other brands, but today we try to compete with Honda, BMW. We are looking for this kind of premium brands to compete with. So we are not here to be a volume maker. We are here to propose to Greek customers premium products. If I can add to this, I think one of the main drivers of our plan is to make products that add value to the brand, not just whatever scooter or motorcycle can be in the street. And that's very important for us because, as Nicola was saying, we are not looking at making millions of units. That's not our target. Our target is to provide value to customers, but also to provide value to the company, to the brand, through our lineup, yeah, which is what we did with the XP400, and it is our flagship that is leading the way for all the rest of the lineup that is coming. Έχω ήδη οδηγήσει το XP400 και η ειλικρινής μου άποψη είναι ότι προσφέρει αυτό που υπόσχεται με την εμφάνισή του. Σε μια αγορά όμως όπως το Adventure Scooter, όπου επικρατεί ο εντυπωσιασμός έναντι της οδικής συμπεριφοράς, το XP400 προσφέρει αυτό που υπόσχεται? Και μάλλον αυτό ήταν ο στόχος σας, να είστε ειλικρινείς απέναντι στους πελάτες σας, έτσι δεν είναι? Yes, yes. And especially for a product like this. Because we see in the market that there are some other good products from other brands. We are not discussing their products, of course. But they play more on the simple image. So it's like dressing differently for another occasion, you know. We wanted that this product, this bike, was true to its rider. So that's why we have spoke rims with radial brakes, 17-inch, the very special rear suspension. We wanted that the customers could feel the value for money. So it's at 360 degrees. The XP400 in particular is a product that delivers on what it promises. Plus that emotional side that is very difficult to quantify. But it's surely very strong on XP. Είναι σημαντικό μάλιστα να επιβεβαιώσουμε στους θεατές μας ότι το XP400 κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στη Γαλλία, yes, και ο κινητήρας και το πλαίσιο. It's been designed, engineered, and it's manufactured in France. Components can come from other areas, obviously, but the factory is in Mandeur. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας την δυναμικότητα του εργοστασίου της Peugeot Motocycles? Well, the factory was planned and built ages ago, so it was built for huge numbers, like hundreds of thousands of units. Nowadays, we are not set on that with that scope anymore and that capacity anymore. We are set on a capacity for scooters like XP or like Metropolis or like Pulsion, for which we don't search for extra big volumes, but we search for the right balance between value and volumes. Okay. So I cannot say, because actually I do not know for like a precise number, yes. But with today's capacity, I think we are around 100 per day. 100 per day, yes. Η επέκταση της γκάμας σας θα γίνει μόνο μέσα από το εργοστάσιο σας ή αναζητάτε και νέες συνεργασίες με άλλους κατασκευαστές? The projects that are currently under development, let's say 2/3 are made in Mandeur. And the rest is made outside. But I cannot be more precise, obviously, at the moment. But we have some interesting projects for the future. But that doesn't mean that we will not look outside Peugeot if we find a way to provide the customers good value and to reinforce the brand through the products that we do. Στην γκάμα σας έχετε δει μοτοσκλέτες. Ποιο είναι το πλάνο της Peugeot για την μελλοντική της επέκταση? Θα περιλαμβάνει περισσότερα σκούτερ ή μοτοσκλέτες? Και γενικότερα, ποια θα είναι η κατεύθυνση της Peugeot Motocycles? Well, PM01 stands for Peugeot Motocycle number one, which means, obviously, because this is the first of other it's a family of models that we hope will come to life in the future. Again, I cannot say too much because we are looking, obviously the future holds for us
thermic and electric, so I cannot be more precise about that. But we are planning also for such kind of products. Τώρα που η Peugeot Motorcycle είναι μέρος του ομίλου Σαρακάκη, πώς κρίνετε τη μέχρι στιγμής πορεία της συνεργασίας σας, έστω και σε αυτό το πρώιμο στάδιο? No, it's the first month for the starting, so it's a good start, really. And but the most important that today Sarakakis is building his network for Peugeot, not with all his dealers from Sarakakis Group. So we are building today, and I just discussed with one dealer who sold 5 XP in 5 days. Okay. So it's a good thing. So it's a perfect. Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες Ευρώπης. Σκοπεύετε να βοηθήσετε την καινούργια αντιπροσωπεία σε αυτό το ζήτημα? Here you are talking about strategical pricing. I think that we are not in this kind of approach today. Today we are trying to bring back confidence with customers in Greece. It is our priority. I think that pricing will be maybe in a second step. But the first step is to say, okay, Peugeot Motocycle is coming back. We have a perfect service. We have a perfect partner. Yes. And we have perfect products. So this is the base. I think that obviously pricing in general is a tactic, a tool that you use for the market. But in the long term, we are not trying to discount our customers. So again, we want that our customers feel that when they pay for a Peugeot motorcycle or scooter, they are getting what they pay for, you know. So just playing on price, I think, is not doing justice to us, but to the customer itself. So we want the customer to feel proud of what he or she buys. If that means that we are not going to sell 200,000 units, but I don't know, 3,000, 5,000, whatever it is, fine. Because we have a value strategy in place, not a discount strategy. Ο κάτοχος ενός Peugeot πρέπει να είναι ήσυχος ότι θα βρει για τη μοτοσυκλέτα του οτιδήποτε χρειαστεί από πλευράς ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Sarakakis Group is very experienced in that kind of spare parts activity. So they bring us some good tips and we bring us some good tips from other countries too. So it's a win-win partnership and it's perfect for our end customers. Moreover, for the future, we will put in place some other actions based on the possibility to dress up the models and customize them as much as possible with genuine parts for the customers. And we count on the experience of Sarakakis in Greece to help us build this business model also in Greece. Hopefully, we will do this talk for years and years to come. Thank you very much. Thank you. Thank you. It was a pleasure.